Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το Φύλαθλο προς το Φύλαθλο με post-game σχόλια για το ΑΕΚ Ολυμπιακός που έλεξε πριν από λίγο στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελικό αποτέλεσμα 0-0, ισοπαλία. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό Φύλαθλο σαν και εσένα είτε Τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία. πως η επιστήμη θεωρώ την εκπληκτική και μα συντριγκάρει όλε και όλου, λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά, προφανώ πολύ. Άρα, μπορείτε κι εσεί φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε. Εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ, όπως φυσικά και εκτιμώ το γεγονός ότι στηρίζετε το νέο μου κανάλι, το θηγατρικό, το οποίο και βρίσκεται ακριβώς από κάτω στην περιγραφή, ο σύνδεσμος. Και εκεί φυσικά θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει αρκετά πράγματα που αρέσουν γενικά στον κόσμο. Να καλωσορίσω καταρχάς όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Εδώ είμαστε απλοί φιλάθλοι, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάντε όμως ακολουθώντας κανόνες όχι μόνο της πλατφόρμας, όσον αφορά ύβρις κτλ, τα αλλά και γενικά του πολιτισμού. Να στείλω και χαιρετίσματα σε όσε και όσου ακούτε για πολλωστή φορά, που ξέρετε εδώ το μοτίβο τη εκπομπή, την όλη φάση, και είστε παιδιά από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά, απάκρι άκρη μιλάμε τώρα. Ελληνίδε, Έλληνε και εμεί. Τώρα, όσον αφορά αυτά που παρακολουθήσαμε στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού εντάξει, οπωσδήποτε είναι ξενερωτικό το να λύγει ένα τέτοιο παιχνίδι ισόπαλο, έτσι, ειδικά χωρί γκολ κιόλα. Όπω έχω ξαναπεί εγώ προσωπικά, πάντα κατεβαίνω για την νίκη. Βέβαια, οι παίχτε του Ολυμπιακού και ο προπονητή του θα έλεγα ότι περισσότερο εστίασαν στο να μην φάνε γκολ, στο να πάρουν την ισοπαλία έστω. Τι να πω, έτσι είναι η ομάδα τώρα, αυτή τη στιγμή, φέτο. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Ο καθένα το βλέπει αλλιώ. Άλλο μπορεί να χάρη και δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πάντω για καλή τύχη τη ΣΑΕΚ, ο Πάο και το Μπαχναϊκό στη λεωφόρα Αλεξάνδρα, το έκανε ένα-ένα, και τα πράγματα δεν αλλάξανε. Δηλαδή, τζάμπα παίξανε και να μην παίζανε καθόλου, δεν θα άλλαζε κάτι. Έτσι, αυτή την αγωνιστική. Για να δούμε λοιπόν τι μα περιμένει την Κυριακή, ε! Στον αγώνα Ολυμπιακό Παναγενικό. Εκεί εστιάζω εγώ. Και φυσικά στη νίκη, έτσι, τη ομάδα μου. Έτσι που λε, σου λέει ο ανοιγώ, θα κατέβω και με τρίτο χαφάκι εκεί. Θα βάλω και σε μασέκου μαζί, με Μβιλά και Ενμπαμχουάν. Για να θωρακιστώ, γιατί εντάξει, εκεί έχει τραβήξει πολλά με την ΑΕΚ. Τα είδε την προηγούμενη φορά που παίξαμε. Ενώ οι δημοσιογράφοι περιμένανε να έπαιζε με καθαρό εμοεξτρέμε στο ένα. Κι όμω δεν το έκανε αυτό. Κατέβηκε με ένα 4-3-3 πε. Εγώ θα το έλεγα 4-3-2-1 και χωρί εξτρέμ. Με τζολάκι κάτω από την αιστεία, ο οποίο κοίταξε. Δεν μ' αρέσει εμένα το να καθυστερεί από την αρχή του αγώνα να εκτελέσει τα βολέ και αυτά τα ελεύθερα. Δεν ταιριάζουν σε μένα προσωπικά αυτά. Είναι μικρό, εντάξει, δεν ξέρω. Του δώσανε εντολή, το έκανε από μόνο του. Πάντω ο Πασχαλάκη δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα. Που να θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Τι να πει, κατά τα άλλα, το πάλεψε το παιδί αυτό. Ροντινέι δεξιμπάκ, που και αυτό ανασταλτικά με εξέπληξε αρκετά. Και αυτό το πάλεψε. Βέβαια, εστίασε εκεί. Ρέαπτσουκ αριστερό μπακ όπου του τέριαξε το παιχνίδι αυτό, ο τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Μανούλα καημένη στο να παίζει σε ομάδα η οποία αμήνεται, ο Ρέαπτσουκ. Και στην Πορτογαλία έτσι έκανε όνομα εκεί. Έστω και σε μικρή ομάδα, δεν πειράζει. Γι' αυτό έχω πει, στον Παναθναϊκό θα τέριαζε αυτό ο παίχτη. Γιατί είναι για ομάδε αμυντικογενεί αυτό. Ορίστε. Για μένα ήταν ίσω ο καλύτερο κιόλα. Κεντρική πιστοφύλακε ο Ουσεϊνού Μπα με τον Σοκράτη, τον Παπασταθόπουλο. Ο οποίο μπα μέχρι το ημίχρονο άντεξε, μετά είχε ενοχλήσει, σ αποχώρησε. Τα λαφάκια του τα έκανε και αυτό εννοείται, πουλήματα μπάλα κλπ. Τι να πει, είναι γνωστά, τα έχουμε ξαναδεί. Έχω ξαναπεί και εγώ, όποιον και να βάλει εκεί στον Ολυμπιακό, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είσαι το κεφάλι σου ήσυχο στην άμυνα. Κι όμω το βαστήξανε, το κρατήσανε αυτό το 0-0, Τι να πω, σου λέει μη χάσω. Εγώ ξαναλέω, ω Ολυμπιακό και ω άνθρωπο γενικά έχω πιο πολλέ. Απαιτήσει να το πω. Προσδοκίε να το πω. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι εγώ ο δύσκολο, ο κακό. Δεν πειράζει. Μπροστά του λοιπόν, Σαμασέκου, Εμβιλά και Μπαμχουάν. Ο Φορτούνη με τον Πιέλ, λίγο πιο μπροστά να κινούνται ω δεκάρια και ω εξτρέμ τέλο πάντων. Βαφτισμένα εξτρέμ, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι. Και μη την μπροστά κορυφή στην επίθεση ο Μπακαμπού. Ο οποίο θα μπορούσε μάλιστα να είχε σκοράρει αλλά τύχησε το μπράτσο του να είναι λίγο πιο μπροστά από ότι ο τελευταίος αμυντικός της ΑΕΚ σε μια φάση το δεύτερο ημίχρονο και τελικά κυρώθηκε σωστά ως offside αυτό το γκολ που ακόμη και εγώ ξεγελάστηκα στην αρχή λέω όπα αυτό είναι κανονικό καλύπτεται και όμως όταν άλλαξε η κάμερα εκεί και φάνηκε στην ευθεία ήταν το μπράτσο του λίγο πιο μπροστά εντάξει τώρα λεπτομέρειε. αλλά μετράνε και αυτές και κάνουν τη διαφορά και γενικά να πω η διατησία ήταν αρκετά καλή. Δεν ε, είχε θέματα που λέγανε πριν, ειδικά οι του Ολυμπιακού. Αυτά είναι κουραφέξαλα αλλά γενικά το να λένε τέτοια πράγματα συνέχεια. Κούρασε, εντάξει. Και εγώ ξέρω ότι υπήρξε αδικία, αλλά δεν φταίει αυτό για το ότι έχασε το πρωτάθλημα. Δεν είναι αυτό ο κύριο λόγο. Εντάξει. Ο κύριο λόγο είναι τα δικά σου λάθη. Εσεί εκεί, κύριοι στη διοίκηση, είναι δυνατόν και να μα λέτε, ξέρει όλη η Ελλάδα και άσε όλη την Ελλάδα τι ξέρει και τι δεν ξέρει. Ξέρει από μόνη τη, δεν χρειάζεται να πείτε εσεί, ορισμένοι διοικούντε εκεί πέρα. Εμεί αυτό που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι ο Ολυμπιακό πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το να μην παίρνει πρωτάθλημα, απορώ δηλαδή, παίζουμε αυτού του αγώνε και πραγματικά ρωτάω τον εαυτό μου πώ γίνεται αυτή η ομάδα με ένα τέτοιο προπολογισμό να παίζει έτσι όπω παίζει. Με 70-30 κατοχή μπάλα με 14 προσπάθειε ο αντίπαλο, 4 εσύ στην αιστεία του. Εντάξει. Και να βγαίνει μετά να μου λε για διαιτησίε. Άστο, το εντάξει. Βάλτο στην πάντα, βάλτο στην άκρη αυτό το πράγμα και κοίτα να στρωθεί εσύ, να γίνει ξανά κανονικό Ολυμπιακό. Πότε έχει διαιτησία υπέρ σου. Από το 15 και μετά. Ποτέ τον ποτόν ποτέ. Σε πάει συνουσιάζοντα κάθε χρόνο. Αλλά έχει ομαδάρε. Τίποτα. Συνταγή σεζόν 19-20 και τέλο. Αλλά εκεί θα μου πει ένα Μαρτίν ήδη στην ομάδα. Που την ήξερε. Τώρα πρέπει να βρει καινούριον, ναι? Ε. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Αυτό είναι το ζουμί. Για να δούμε. Και πριν πω τώρα αυτά που θυμάμαι από το παιχνίδι, έτσι όπω έχω συγκρατήσει τα πράγματα, μην ξεχάσω να πω ότι θα ανέβει και εκπομπή αφιερωμένη στον αγώνα Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακό. Έτσι είναι και αυτό μέσα. Βέβαια. Τι να κάνουμε. Μια ομάδα την έχουμε. Λοιπόν. Είχαμε που λες θυμάμαι στην αρχή 10 λεπτά καθυστέρηση λόγω των καπνογόνων, έτσι το να ξεκινήσει το παιχνίδι, μιλάμε τώρα. Εδώ θυμάμαι έβηχε χαρακτηριστικά ο Φουκαράς ο Ένμπαμ Χουάν. Ναι σου λέω έβηχε τώρα κανονικά. Και πραγματικά εντάξει τώρα είναι ντροπή το να γίνεται αυτό σε οποιοδήποτε γήπεδο, δεν με ενδιαφέρει. Και στο Καραϊσκάκι το λέω, κάνει κακό στην ομάδα, ειδικά όταν σκοράρει και μετά σταματάει το momentum, κόβεται ο ρυθμό της ομάδας, εντάξει. Δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει να απογορευτεί, πρέπει κάτι να γίνει εκεί στα γήπεδα. Δεν ξέρω τι θα κάνει η πολιτεία. Και κάθε πολιτεία δεν με νοιάζει. Εκεί οι θύνοντε των γηπέδων, εκεί οι πρόεδροι. Λοιπόν, όπω και με τα λέζος αυτά, τα πράσινα, είναι δυνατόν. Και το θέμα ποιο είναι, να ήταν δύο-τρει με στο γήπεδο οι οποίοι αυνανίζονται και έχουν τέτοιο. Και είναι άνανδροι. Γιατί είναι άνανδροι να το πω. Θέλουν να τυφλώσουν τον αντίπαλο να μην βλέπει για να κερδίσουν αυτοί να ευνοηθούν. Είναι πράγματα αυτά τώρα, για πε μου. Ρε παίξα αντρίκια εκεί κι ά τη μα. Παίξαμε ει άντερα, ει σκότσια, άντε τώρα. Και για μένα, όσοι τα πουλάνε αυτά, να βρουν τον πελάτο για μένα. Ξεκάθαρα. Είτε εκτό γηπέδου, είτε όπου διάολο τα βρίσκουνε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εγώ θα σταθώ στο αγωνιστικό κομμάτι και θα πω ευθέω αυτό που είδα. Δηλαδή, είδα έναν Ολυμπιακό ο οποίο δεινοπάθησε στην άμυνα. Παρόλο που τελικά δεν δέχτηκε γκολ. Σίγουρα η ΆΕΚ έχει πει. Πολλοί κόσμοι στη ΣΑΕΚ, το λέω και εγώ όμω, ότι αυτή η ομάδα έχει πολλού χασογκόλυδε. Έχουν δυσκολία στην τελική προσπάθεια πολλέ φορέ. Ενώ τρέχουν, κάνουν, δείχνουν, τα κάνουν όλα ωραία και σωστά. Στο τέλο, τίποτα. Νερό δεν πίνουνε. Οπότε έγινε αυτό. Συν ότι ο Ολυμπιακό ήταν αρκετά μαζεμένο και προσεκτικό και έληξε 0-0 το παιχνίδι. Και δεν του βγήκε το Ολυμπιακό αντεπίθεση που θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει και γκολ Ολυμπιακό, έτσι. Γιατί όσο και να είναι, θα ρίσκαρε η ΑΕΚ. Αυτό περίμενε ο Ολυμπιακό. Περίμενε, περίμενε, σου λέει κάτσε. Θα ανέβουν αυτοί. Θα χτυπήσω εγώ στα κόμπρα. Θα δαγκώσω. Στα ξαφνικά. Και όμω δεν συνέβη αυτό. Και βλέπαμε, ξέρω εγώ, μάχε εκεί. Γκατσίνοβιτ από έξω αριστερά για την ΑΕΚ. Εκεί πίσω δεξιά Ροντινέι μαζί του. Βάλε και το άλλο δίδυμο το κλασικό Ρέαπτουκ με Άμραμπατ. Άλλε μάχε εκεί. Και ξαναλέω, ένα Ρέαπτουκ ο οποίο να τα δίνει όλα. Είδε, του κάνει καλό η παρουσία του Ραμών στον προηγούμενο αγώνα. Ε, βέβαια, έτσι πάει. Ο Εμβιλά πραγματικά έχει επιβραδύνει από πλευρά τρεξιμάτων. Όπω και ο Ελαραμπή, το έδειξε και αυτό αυτό όταν μπήκε λίγο. Θα μου πει φυσικά ο Ελαραμπή έχει και το ελαφρυντικό έτσι που δεν παίζει συνέχεια, δεν έχει σειρά αγώνων να παίζει 90 λεπτά αυτά, τίποτα. Ενώ ο Εμβιλά έχει, κάτσε. Έχει διαφορά εδώ. Τι να πει. Είδαμε και έναν Κασάμι ο οποίο μπήκε ω αλλαγή και βγήκε αντεπίθεση, φάτσα με τον άλλον τον Αθανασιάδη, τέταρτο που λέμε, και δεν μπόρεσε να τρέξει να κάνει δύο βήματα, να πλασάρει να τελειώνουμε. Τίποτα, πραγματικά δηλαδή, ένα κοινό πολίτη, άνετα θα έτρεχε πιο γρήγορα από τον Κασάμι. Άνετα σου λέω. Αλλά εντάξει, είπαμε, ευτυχώ για τον Κασάμι που είναι κολλητό φίλο του γιου του Προέδρου και έτσι εξασφάλισε θέση στο ράστερ τη ομάδα. Στο εμψυχοδυναμικό μα, έτσι, του Ολυμπιακού μα. Είναι δυνατόν τώρα τέτοιοι παίχτε. Είπαμε, παλιά ήταν καλό, τελείωσε τώρα. Δεν μπορεί άλλο. Τον θες για φίλο, τραβάτε εκεί στα κότερα να περνάτε καλά. Εδώ πέρα είναι ο Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό θα παίζουν αυτοί που αξίζουν. Ναι. Αυτοί θα έχουν τα απόστα. Εντάξει. Αυτό είναι το δίκαιο, αυτό είναι το σωστό. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα κάνουν κακό στον Ολυμπιακό. Το βλέπετε ω αποτέλεσμα. Ξυπνάτε. Επιλογέ Προέδρου, επιλογέ γιου Προέδρου. Ντροπή πράγματα ο ένα ο άλλο. Αυτή είναι άσχετη και στη διοίκηση από κάτω και αυλική γύρω-γύρω. Έχει αποδειχτεί. Δεν βλέπουν μπάλα. Βλέπει, μαζέψανε τεχνηταράδε που αυτά ήταν παλιά. Πώ το λένε. Περνούσαν παλιά αυτά. Και ο Ροντινέη τεχνηταρά που ήρθε τώρα πρόσφατα. Και ο Φορτούνη είναι. Και ο Μπιέλ έχει τεχνική εννοείται. Τι σου κάνουν όμω, τρέχουνε. Α, αυτό είναι, εκεί είναι. Δύναμη έχουνε. Βλέπει, εδώ του λυπάσαι. Τζαρτζάρισμα εκεί σώμα με σώμα με παίχτησαν και πέφτουν κάτω. Πέφτουν κάτω. Άσε που γενικά πέφτανε κάτω για τραυματισμού και αυτά που εντάξει κάποιε φορέ ήταν, κάποιε άλλε όχι. Εδώ μπακάμ που είχε πέσει, θυμάμαι και ζητούσε μάλιστα αλλαγή. Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε αλλαγή. Είχε σηκώσει το χέρι του ενώ ήταν εξαπλωμένο κάτω ανάσκελα. Εντάξει. Και μετά από λίγο έκανε την αντεπίθεση αυτή. Έβαλε και τον γκολ αλλά δεν μέτρησε όπω είπαμε λόγω του ότι ήταν εκτεθειμένο σε θέση offside. Πάντω, γενικά ο Τζολάκη είδα ότι έδινε λανθασμένα την μπάλα, έτσι. Κακέ έτσι, μεταβιβάσει του, πώ το λένε. Εκτελέσει αυτέ που έκανε στα βολέ, αυτά. Δηλαδή, με την μπάλα στα πόδια, θέλει δουλειά ακόμα. Σημάδευε τον ναι, Ροντινέη, κυρίω, και δεν τον έβρισκε να πούμε. Έβρισκε τον μπάγκο του Ολυμπιακού. Είναι δυνατόν τώρα. Αυτά γινόντουσαν, θυμάμαι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, πιάνει η πλάκα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν 71-29 η κατοχή μπάλα και στο τέλο 70-30. Δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα. Το σκηνικό δεν άλλαξε. Μόνο που η ΑΕΚ ήταν ακόμη πιο πιεστική έτσι, και ανέβασε ταχύτητε. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στην αρχή, ο αγώνα ήταν σε αργού ρυθμού. Πράγμα που φυσικά και σύμφερε τον Ολυμπιακό, ο οποίο δεν είναι τόσο καλογυμνασμένο σαν ομάδα σε σύγκριση με την ΑΕΚ. Καλά, η ΑΕΚ είναι η πιο καλογυμνασμένη από ό,τι έχω δει εγώ. Ακόμη και με τον Παναθναϊκό είδε. Παίζει καλύτερα γενικά, αλλά αυτό δεν μετράει. Πρωτάθλημα δεν μπαίνει απλά μα παίζει καλύτερα. Καλά, αυτό δεν με αφορά τώρα κιόλα γιατί πρωτάθλημα εγώ έτσι κι αλλιώ δεν παίρνω. Το λέω για τους φίλους του φίλου του και τι ακούνε κι αυτοί. Δεν θα παίξει ρόλο αυτό. Το αποτέλεσμα παίζει, η σταθερότητα βλέπει τι γίνεται. Άρα τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακό συνεχίζει να μάχεται για την τρίτη θέση. Τρομάρα μα, έτσι, γιατί δεν το γουστάρω αυτό. Εγώ θέλω να έχω την πρώτη. Και βλέπει ω αποτελέσματα σε έξι αγώνε με την ΑΕΚ, έτσι η οποία φέτο. Εντάξει, γενικά όποιο ε φοράει παντελόνια λέει ότι είναι καλύτερη η ΑΕΚ φέτο στον Ολυμπιακό ω ομάδα. Μπράβο, ω ομάδα το τονίζω. Μπράβο, ωραία, μέχρι εδώ. Δύο νίκε η ΑΕΚ. Δύο νίκε ο Ολυμπιακό, δύο ισοπαλίε. έξω αγώνε. Ισορροπία. Ακόμη και τώρα δηλαδή δεν επιβλήθηκε η ΑΕΚ, α πούμε, να πει ότι ορίστε, έκανε τρει νίκε, ξέρω εγώ. Και μία ισοπαλία και μία ήττα. Τίποτα. Που τόσα χρόνια εγώ, επί 4,5 χρόνια, Μόνο νίκε και άντε και καμιά σοπαλιούλα. Τυπικά. Επειδή το πήγαινα και εγώ στο ρελαντί. Ε, βέβαια. Έτσι είναι τα πράγματα. Να τα λέμε όλα όπω είναι. Πάντω ο Μπιέλ που έχασε μια ευκαιρία εκεί που του προέκυψε από ένα σουτάκι ωραίο του Σαμασέκου, ωραίο εντάξει. Γωνιακό αλλά άψυχο, απέκρουσε εκεί ο Αθανασιάδη και πήγε και το rebound που λέμε ο Μπιέλ από τη γωνία τη. Ε, μικρή περιοχή από τα δεξιά και την έστειλε στα δίχτυα αλλά από απ' έξω, όχι από μέσα. Λοιπόν, θέλω να σου καταλάβει, ο Μπιέλ είναι φέτο, ειδικά τώρα τελευταία, πολύ πεσμένο. Δεν βλέπετε ο άνθρωπο. Πραγματικά. Το μυαλό του το έχει αλλού. Δεν ξέρω, στην Ισπανία, στη Δανία, δεν ξέρω σε ποια χώρα. Πάντω εδώ εντό Ελλάδο δεν είναι το μυαλό του. Και εντό αγωνιστικού χώρου, όταν φοράει τη φανάλη του Ολυμπιακού, εμένα αυτό με απασχολεί. Και άμα είναι να μου παρουσιάζεται έτσι, α πάει στο καλό μη πω τίποτα άλλο. Γενικά ήταν και σκληρό παιχνίδι. Πολλέ φορέ είδαμε τον κύριο Θεό, Το Χρήστο, τον γιατρό εκεί να μπαίνει με το βοηθό του και αυτά για να κοιτάξει, ξέρω εγώ, κανένα παίχτη ο οποίο έχει τραυματιστεί αυτά. Είτε χτυπήσαν όντε είτε όχι, δεν μ' άρεσε σαν εικόνα. Πώ το λένε. Γι' αυτό βρείτε παίχτε οι οποίοι να είναι καμικάζοι, εντάξει. Για να γουστάρει και ο κόσμο του Ολυμπιακού να βλέπει την ομάδα. Διότι φέτο αυτό που είδαμε Άμα ρωτούσε κάποιον δηλαδή στην αρχή τη χρονιά και του λέγε, Τι λε εσύ, Η ομάδα αυτή που ξόδεψε τόσα εκατομμύρια με τόσου παιχταράδε ονόματα θα παλεύει, ξέρω εγώ, εκεί τρίτο, τέταρτη κτλ. Και, και θα σου λέγε, Εντάξει, τρελός εσύ, Τι είναι αυτά που λε. Ε, κι όμω τα πράγματα έτσι γίνανε. Οπότε να σκοιτάξει εκεί ο πρόεδρο πρώτο πρώτο να συνέλθει. Και να αφήσει τα σάπια. Τέλο πάντων, εννοείται πω στο τέλο η ομάδα κατέρευσε από πλευρά δυνάμεων, θα το συζητάμε. Έπαιζε συνέχεια πίσω, πώς το λένε, δηλαδή είχε μονότερμα. Πράγμα που εγώ δεν το γουστάρω να το βλέπω. Το ξαναλέω, αλλά ποιο με ακούει. Ενώ μπήκε ο Μασούρα, α πούμε, από έξω δεξιά και σου έδωσε μια πνοή, ακόμη και ο Ραραμπή, έτσι, με μπαλιέ αυτά, έτσι, αμέσω, με τη μία. Κι όμω ήσουν και πάλι ανεπαρκή, λίγο να πούμε. Εδώ σου χτύπησε όντω και ο Σαμασέκου, ε. Όντω χτύπησε και έγινε αλλαγή. Πάντω από την αντίπερα όχθη να πω κάτι, εκείνο ο Αλμέιδα, ο προπονητή του, τη ΑΕΚ, έκανε μεγάλη πατάτα, μεγάλη γκάφα μιλάμε, που δεν ξεκίνησε τον καλύτερο του παίχτη εκεί πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή πίσω από το Λίβα Γκαρσία και αυτά, για να πιέζει, να μαρκάρει, να μοιράζει κιόλα, να απειλεί τον Πινέδα. Εντάξει, έγκλημα ήταν. Τον άφησε τον πάγκο, έτσι. <laughs> δηλαδή, εγώ γελούσα με αυτό. Εντάξει, λέω, ωραίο. Μα έκανε τη χάρη που εγώ έχω πει ότι είναι ο κορυφαίο για μένα. Ακόμη καλύτερο και από τον Λίβα Ιγκοασία. Εντάξει, δεν παίζουν οι διαθέσει. Σου λέω, τι θα ήθελα εγώ στην ομάδα μου να βλέπω. Προτιμούσα τον Πινέδα, σου λέω. Κι όμω τον άφησε έξω. Κακό του κεφαλιού του. Εντάξει. Πάντω εκείνο το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα, θυμάμαι, ήταν που οι ρυθμοί ήταν. Κάτω από το μηδέν, πώ το λένε. Δηλαδή τώρα τσούκου τσούκου άντε να το πάρουμε αλλιώ και τέτοια. Μετά άρχισε να επιταχύνει όσο προχωρούσε το όλο πράγμα. Κυλούσε ο χρόνος. Κυνηγούσε η ΑΕΚ ένα γκολ προφανώς τουλάχιστον για να μπορέσει να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Που ακόμη και τώρα το διεκδικεί αλλά εντάξει θα δούμε τι θα γίνει. Ξαναλέω αφού δεν το παίρνω εγώ δεν με απασχολεί. Αυτό το λέω ξεκάθαρα. Ούτε αν θα το πάρει η ΑΕΚ ούτε ο Πανακός. Αφού δεν το παίρνω εγώ, στο πάρει όποιο θέλει. Και κανένα με το πάρει ακόμη καλύτερα. <laughs> δεν με ενδιαφέρει. Άσε που είδαμε και ένα φορτούνι ο οποίο έκανε κάτι γκελάκια εκεί, κάτι κολπάκια με την μπάλα. Έτσι λίγο πριν εκτελέσει ένα φάουλ. Εντάξει, τώρα αυτά. Είναι κουτά πράγματα. Δεν χρειάζεται να γίνονται. Δεν με ταιριάζουν εμένα προσωπικά. Μ' άρεσε να παίζω στα ίσα. Πέξε ξέρω εγώ, εντάξει. Να πω και ένα μπράβο στον Τόι, ο οποίο μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο αντί του μπα και ήταν καλύτερο από τον πα, θα έλεγα, πιο σταθερό. Αν και ξεκίνησε με πούλμα μπάλα, μετά το έσωσε, εντάξει. Αλλά γενικά εγώ δεν μπορώ να δίνω έψημα στην ομάδα όταν παρουσιάζεται έτσι: να παίζει παθητικό ποδόσφαιρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ολυμπιακό είμαι. Ακριβώ αυτό. Κε ποιο είμαι εγώ, ο Ολυμπιακό. Εσύ εγώ, αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να δώσω και τα συγχαρητήριά μου από τώρα εδώ στην εκπομπή στον Κώστατο Σλούκα ο οποίος έβαλε τριποντάρα του κερατά στο τέλος. Πραγματικά μας έστειλε στα ουράνια, πετάμε από χαρά. Αλλά αυτά θα τα πω, έτσι, στην ειδική αφιερωμένη εκπομπή με post-game σχόλια για το Φενέρμπαχ της Ολυμπιακός, το οποίο και ως γνωστόν έληξε 71-72, με νίκη του Ολυμπιακού μας με ένα πόντο. Εκεί ένα ποντάκι και ένα καίει. Σου λέω τώρα μην αναγάλματα εκεί μέσα στο Ulker Sports Arena τη ε, Πόλεως, στην ασιατική πλευρά, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστήσω εγώ τώρα, πριν κλείσω, τα άτομα που έκαναν σχόλια και πιο συγκεκριμένα. Μάικη 72, Midtown Manhattan, New York City, USA, you're my boy. Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο από Ινδία. Μάριος Μασταλούδης, γνωστός και ως πρόεδρος. Σάβας Γερασιμόπουλος, Μάκης Πατσιούρας, Στεφ Λεόν, Νίκος Κρόμ, Σπυρός Πάου, Σπυρός Πι, Αντρέας Καλτσής, Κόκκινος Δυνάστης, Τζιτζι Βαλέτη, Κώστας Ιτα, Δέλτα, Ξι, Κάπα Χ, Φύρος Δημήτρης Ασημίνα, Στέλιος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Κολιάκης, Δεμενέιτερ, Αποστόλης Dragonheart, και γενικά σε όσε και όσου μου διαφύγατε. Αν να πω για προπονητολογία κτλ. Και έχουμε καιρό να λέμε, εννοείται. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Εκείνο ο αυτεακό που δουλεύει Southampton στην Αγγλία. Ονόματι Hazenhutl. Αν το προφέρω σωστά γιατί δεν είμαι γερμανόφωνο, αλλά προσπαθώ. Ε, γιατί είμαι λάτι του σωστού. Δεν μ' αρέσει να πω μια γερμανική λέξη, ένα όνομα και να το πω λανθασμένα. Αυτά λοιπόν βασικά. Ε, ναι, τύπο και υπογραμμό. Αλλιώ δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ακρόαση. Ραντεβού και τώρα σε λιγάκι για τον μπάσκετμπολ να μιλήσουμε να πούμε πέντε πράγματα. Αλλά και φυσικά, κλασικά, τα απόγευμα τη Πέμπτη με σχόλια φιλάθλων. Μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός 0 Ευχαριστώ. Χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός. Α, και κάτι άλλο. Εκείνοι που προκαλούν γενικά κάτι φίλοι τη ΑΕΚ συγκεκριμένα. Θα πάρουμε double ρε και τέτοια το ρε στου οικείου σα, στα σπίτια σα, όπου αλλού σα παίρνει. Όχι εδώ πέρα σε μένα. Εντάξει τα ρε. Γι' αυτό κοπήκατε. Όποιο μιλάει έτσι κόβεται. Δεν υπάρχει συζήτηση. Ρε, μωρέ. Ξερόλε θα το παίζουνε. Ψευτομαγγέ κόβονται. Εκτό από βρυσιέ και αυτά που έχω πει στην αρχή. Αυτά. Χαιρετώζει το Ολυμπιακό.